Πριν απαντήσω, κύριε Δασκαλάκη, θα μου επιτρέψετε για να επανέλθω αμέσως μετά να δείτε αυτό το τιμολόγιο, το δελτίο αποστολής και να διαβάσετε την ημερομηνία που παραλάβαμε φάρμακα του διαγωνισμού που έγινε το 2019. Είναι η 8/11/2019, πριν από μερικές μέρες, πριν από 10 μέρες. Δηλαδή. Παραλάβαμε φυτοφάρμακα για τη δακοκτονία του διαγωνισμού του 2019. Άρα σημαίνει ότι η κεντρική πολιτεία με πολύ μεγάλη καθυστέρηση τροφοδότησε με αυτά τα φυτοφάρμακα. Είναι σχετικό με το θέμα Κρήτης που με ρωτήσατε πριν και συζητήσαμε. 8/11 που τα φάρμακα έπρεπε να είναι εδώ τέλη Μαΐου για να ξεκινήσει η δακοκτονία αρχές Ιουνίου. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μία ευρεία σύσκεψη οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χνάρη, και όλους τους υπηρεσιακούς από όλες τις περιφερειακές ενότητες με σκοπό να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Όπως επίσης, την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, ίσως το γνωρίζετε, όλοι εμείς οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και ο κύριος Χνάρης έχουμε ραντεβού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον κύριο Βορύδη και τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, με σκοπό να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Πολύ σωστά είπε ο Πρίαμος ότι όντως πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική και η χρονιά τελείωσε όσον αφορά το θέμα της ελαιοπαραγωγής. Αλλά αυτό που επήγει τώρα και αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η καταγραφή αποζημιώσεων και να δοθούν στους αγρότες μας, στους ελαιοπαραγωγούς, αυτά τα οποία δικαιούνται από τη χαμένη ελαιοπαραγωγή. Και είναι το μόνο εύκολο να πει κανείς, να πει η περιφέρεια αυτά ή το Υπουργείο η περιφέρεια και όλοι μαζί η παραγωγή. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολυπαραγωγικό. Καταρχάς, δεν έχει ένας την ευθύνη της δακοκτονίας. Το Υπουργείο έχει τις δικές του αρμοδιότητες, άρα και το δικό του μερίδιο ευθυνών. Ας πούμε, να ξεκινήσουμε από το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι καθαρά θέμα του κεντρικού κράτους. Αν σκεφτεί κανείς, ότι να μιλήσω για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ότι το 2007, 2008 μέχρι το 2009, για το Ρέθυμνο οι δαπάνες για τη δακοκτονία ήταν 1.650.000 ευρώ. Πέρυσι ήταν 920.000, φέτος είναι 1.100. Καταλαβαίνετε πόσο έχει κατέβει η χρηματοδότηση για το κονδύλι που συνεπάγεται. Αυτό τι συνεπάγεται? Μικρότερο αριθμό, πώς το λένε, μικρότερο αριθμό ψεκασμών. Εγώ νομίζω ότι από χθες έγινε ό,τι έγινε φέτος. Έχουμε αυτή την κατάληξη, την κακή κατάληξη, θα έλεγα, στον τομέα της αντιμετώπισης του δάκου. Από χθες λοιπόν, όλοι αυτοί που είναι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να μπουν μπροστά, να συζητήσουν, να δουν τι πήγε λάθος και να διορθώσουν το πρόβλημα. Να μην είμαστε πάλι εδώ του χρόνου και να λέμε τα ίδια πράγματα. Η Κρήτη, το κριτικό ελαιόλαδο, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης, δεν μπορεί να χάσει άλλη χρονιά. Ούτε οι αγορές περιμένουν, ούτε κανείς. Είμαστε υποχρεωμένοι με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν. Για να γίνω σαφής, θα ακούσει ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει έρευνα. Οι ερευνητές που υπήρχαν πριν 20 χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν, δεν αναπληρώθηκαν. Γιατί η έρευνα παίζει μεγάλη σημασία? Διότι, να ακούσουν οι τηλεθεατές, που κάποιοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά καλλιεργούν την ελιά. Και δεν έχουν τη γνώση τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχήν, νομίζω ότι αφορά τους πάντες, γιατί δεν υπάρχει κριτικός που να μην είναι εκεί. Ακριβώς. Είναι η εθνική οικονομία του νησιού η ελαιοκαλλιέργεια. Έτσι. Λοιπόν, εάν λοιπόν δεν έχουμε ακριβής ημερομηνία οτοκίας, διότι οι δραστικές σκοτώνουν τα αυγά, όχι το έντομο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε ακριβές ημερομηνίες, τότε ραντίζουμε άδικα. Και με τον πρόεδρο των ελαιουργών, τον κύριο Πρωτοχεράκη, που είμαστε σε τηλεφωνική επαφή τακτικά, οι οξύτες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε μάθει να τρώμε τέτοια λάδια. Και άρα μιλάμε για ένα ελαιόλαδο άσχημης ποιότητας. Να το πούμε για να το καταλάβουμε. Υποβαθμισμένο ελαιόλαδο, που αυτό πάει για βιομηχανική χρήση. Δεν είναι ελαιόλαδο για βρώσιμη χρήση. Και δεν έχουμε μάθει κι εμείς οι ντόπιοι να τρώμε τέτοια λάδια. Δηλαδή τέτοιες οξύτητες. Το πρόβλημα είναι ότι
οι αγορές που έχουν χτιστεί τα τελευταία χρόνια θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Θα σας δώσω ένα στοιχείο πάρα πολύ γρήγορα. 2016, το 10% της ελληνικής παραγωγής του ελαιολάδου πήγαινε εμφιαλωμένο. Είχαμε περίπου τη Βεντέμα 300.000 τόνους, 30.000 τόνοι εμφιαλωνόταν. 17-18 αύξηση 14,4%. Το 14,4% μεταφράζεται σε κιλά 17.000 τόνοι. Είχαμε φτάσει επομένως στους 47.000 τόνους τυποποιημένο εμφιαλωμένο λάδι. Πέρυσι, όλη τη χρονιά, δηλαδή τους θερινούς μήνες που διανύσαμε, όλες οι εμπορικές πράξεις που γινόταν ήταν από τους ντόπιους τυποποιητές ελαιολάδου. Mm-hmm. Αυτοί οι ντόπιοι τυποποιητές έχουν μπει πολύ δυναμικά στην αγορά. Σήμερα αναγκάζονται να φέρουν λάδι από την Πελοπόννησο. Δεν θέλω να πω άλλα λάδια που έρχονται για τους ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Αλλά λάδια έρχονται σήμερα από την Πελοπόννησο γιατί τα μπουκάλια τους, η μπράντα τους είναι το έξτρα παρθένο. Έχουν το 0,3 πάνω, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το λάδι που έβγαζε η Κρήτη μας μέχρι και πέρυσι σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δυνατό το πρόβλημα όσο αφορά. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.